Αντιμετωπίσαμε πολλά και σοβαρά συμβιντήματα σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία έως την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Σε όλα αυτά τοποθετήθηκαμε με βάση τις πάγιες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που είναι να επιδιώκουμε την επίλυση των προβλημάτων μόνο μέσω διαλόγου με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ακολουθώντας ό,τι μας αφορά μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ειδικά στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων που μας ενδιαφέρει άμεσα. Τονίσαμε ότι υποστηρίζουμε παγίως την ευρωπαϊκή προοπτική τους και για λόγους σταθεροποίηση της περιοχής και για λόγους που αφαιρούν στις προοπτικές δημοκρατίας και ευημερία των ίδιων των λαών τους. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση όλοι, όχι μόνο εμείς, στο πόσο σημαντικό βήμα ήταν προς την κατέθεση αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών και εγώ από τη μεριά μου δήλωσα την προσήλωσή μας εκεί με την αυτονόητη προπόθεση ότι και η άλλη πλευρά σέβεται απολύτως το πνεύμα και το γράμμα της Συμφωνίας. Συνεχίστηκε η συζήτηση με την Ουκρανία και στα δύο θέματα επεσήμανα τη σημαντική επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στην Ρωσία και τις σχετικές συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο Πούτιν, επιβεβαίωσα την προσήλωσή μας στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και τη θέλησή μας να είμαστε μια γέφυρα διαλόγου με χώρε όπως η Ρωσία αλλά και το Ιράν που ήταν επίσης ένα από τα θέματα συζήτησης στη σημερινή σύνοδο.